Είμαι ο Πανίκος Νιάρχου και σήμερα θα σας παρουσιάσω μία νέα γαστρονομική προσέγγιση με βάση το κολοκάσι. Το κολοκάσι είναι ένας παραδοσιακός κονδύλος ο οποίος ευδοκιμεί σε αυθονία στην Κυπριακή γη. Το συναντάμε σαν κυρίως γεύμα, συνοδευτικό, ακόμη και σαν γλυκό. Ξεκινώντας από την τερίνα, σπάζουμε το κολοκάσι με αυτόν το χαρακτηριστικό τρόπο. Και στη συνέχεια το τοποθετούμε στο κόκκινο κρασί και το αρωματίζουμε με ένα μπουκέτο από φρέσκα βότανα και λαχανικά. Παράλληλα, κάνουμε ένα πουρέ κολοκάσι. Ελαιόλαδο, κρεμμύδι, κολοκάσι και ζωμό λαχανικό. Για το γιαχνί, σοτάρουμε με ελαιόλαδο, κρεμμύδι, καρότο και σέλινο. Στη συνέχεια προσθέτουμε κολοκάσι, κομμένο μικρούς κύβους, πάστα ντομάτας, ζωμό λαχανικό. Όταν το γιαχνί είναι έτοιμο, βάζουμε λίγο χυμό λεμόνι. Στείνουμε την τερίνα μας. Και τη βάζουμε στο ψυγείο για να παγώσει. Συνεχίζοντας για το πιάτο μας, ψήνουμε καρότα σε μικρούς κύβους μέσα σε ζωμό. Προσθέτουμε αγάρ-αγάρ, σχοινόπρασο και ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμύδι. Για τη σάλτσα, σοτάρουμε με ελαιόλαδο όλα τα υλικά. Περιμένουμε να πάρουν ένα ξαθό σκούρο χρώμα και στη συνέχεια βάζουμε το κόκκινο κρασί και ζωμό λαχανικό. Σιγοβράζουμε και αφήνουμε να μειωθεί στο 1/3 για να δώσει ένταση στο άρωμα και στη γεύση. Όταν το καρότο είναι έτοιμο, στρώνουμε κολοκύθια σε πολύ λεπτές φέτες ομοιόμορφα στην ειδική φόρμα. Γεμίζουμε με το καρότο . Τα κλείνουμε και τα βάζουμε στο ψυγείο . Στη φόρμα βάζουμε τη ζύμη για την τάρτα και την κρούστα στη σιλικόνη και τα ψήνουμε στο φούρνο. Στη συνέχεια βάζουμε τα φύλλα σελήνου στον αφουγκρατήρα. Προχωρώντας με τη σφαιροποίηση, αναμειγμίουμε φρέσκο χυμό λεμόνι, καλσίου, ζάχαρη και μέλι. Βουτάμε τη σφαίρα στο άλτσιν μπαθ, κατευθείαν από την κατάψυξη, για 10 δευτερόλεπτα. Προχωρώντας στο στήσιμο του πιάτου, κόβουμε την τερίνα, το καρότο και τα αναθερμάνουμε. Κυπριακό κολοκάσι λοιπόν,
με μια καινούργια προσέγγιση και ένα μοντέρνο τρόπο παρουσίασης.